Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε λογικά το Zbox του Μαΐου, γιατί από ό,τι δεν έφτασε μαζί με το Magicbox του Μαΐου και εκείνο έγραφε νομίζω του Μαΐου, αν είδα καλά και εκεί. Να πούμε τώρα εδώ αυτό που άρχισε αρκετά να έρθει και ήρθε τέλη Ιουνίου, να πούμε, μιας και το παρέλαβα την προηγούμενη εβδομάδα. Και είχαν στείλει ένα μήνυμα προς τα μέσα εκεί περίπου ότι συγγνώμη για την καθυστέρηση και αυτά, και για το Zbox ή για το Magicbox στείλαν αυτό το μήνυμα, συγγνώμη για την καθυστέρηση, και στο Magicbox, το Zbox μάλλον έδινε 50% για ένα passbox, και λέω ωραία να πάρουμε κάνα passbox που έχουμε, χάσει, ξέρω εγώ. Αλλά τελικά δεν ήταν passbox, ότι ήταν ένα mystery passbox που απλά το έπαιρνες και ήταν κάποιο τυχαίο passbox ή κάτι τέτοιο, οπότε δεν ψήθηκα. Και είπα, ενώ στην αρχή είπα ότι ήταν καλύτερο, τελικά μάλλον το Magicbox ήταν καλύτερο. Το Magicbox πρέπει να ήταν 10% έκπτωση, 5-10% έκπτωση, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, να τα πούμε σίγουρα καλύτερα για το Magicbox. Εδώ πιστεύω είναι το Zbox του Ιουνίου, να πούμε. Αυτό το Zbox, όπως έχουμε ξαναπεί, και το Magicbox είναι αγγλικά συνδρομητικά κουτιά. Μας έρχονται στην Ελλάδα με κάπου στα 20-25 ευρώ. Τώρα εδώ, γιατί μπορώ να το κόψω. Ναι, τώρα κάτι κάναμε. Μας έρχονται στην Ελλάδα με κάπου στα 20-25 ευρώ. Το Zbox στα 25 έρχεται. Μηνιαίο συνδρομητικό κουτί, όπου το Zbox έχει θεματολογίες. Δεν θυμάμαι τη θεματολογία αυτού του κουτιού. Θα τη δείτε στον τίτλο, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε τώρα, ξεκινάμε. Ας ξεκινήσουμε με το μπλουζάκι. Γιατί έχει πιάνω κάτι μεγάλο. Παίζει να είναι pop αυτό ή QFI, ξέρω εγώ. Έλα ρε φίλε, βλέπω δεινόσαυρο. Ναι, ρε φίλε, Jurassic World. Βλέπω δεινόσαυρο, άρα είναι Jurassic World. Με το καρτελάκι του και αυτά. Οπότε φαίνεται licensed πάρα πολύ ωραία. Jurassic World.com, Universal και τα σχετικά. Τι να είναι τόσο licensed. Ναι, παίζει να είναι όντως τόσο licensed. Ωραίο, ωραίο κίτρινο. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε, Άισλα, Νούμπλερ και τα σχετικά. Ναι ρε φίλε, είναι το δεύτερο μπλουζάκι Jurassic World. Και δεν είναι το κλασικό, βασικά αυτό είναι Jurassic World. Το άλλο ήταν Jurassic Park, πολύ ωραίο. Καλοκαιράκι και όλα τώρα ό,τι πρέπει. Ωραίο κοντομάνικο, αυτά γαμάτο, γαμάτο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ήδη το αγάπησα. Και δεν είναι Jurassic Park, είναι Jurassic World. Ωραίο, ωραίο, το λάτρεψα ήδη. Το λάτρεψα ήδη, τέλειο, τέλειο. Και Άισλα, Νούμπλερ και καλά αυτά. Πλάκα πλάκα, έχουμε και καιρό να παίξουμε το παιχνίδι με το Jurassic World Evolution, όπως το έλεγε. Και θέλω να το παίξω πάρα πολύ και το παιχνίδι, το είχαμε παρατήσει τότε και το λούσαμε να πούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Α, πιάνω δύο σε κουτάκια, αυτό είναι σίγουρα pop. Ας πιάσουμε το σίγουρο pop, το άλλο το μεγάλο τώρα. Δεν θέλω να φάω spoil, το άλλο το μεγάλο παίζει να μην είναι pop. Ω, ναι ρε φίλε, Spider-Man Big Time Shoot, ωραίο. Ένα πάκι της Marvel, το οποίο δεν έχει προσθεθεί στη συλλογή ακόμα πολύ κακός, οπότε να έχετε το Zbox για να μας το βάλει. Pop Marvel νούμερο 270 και είναι ο Spider-Man Big Time Shoot. Δεν την ξέρω ιδιαίτερα τη στολή. Θυμίζει λίγο εκείνη τη stealth shot που είχε. Ωραίος, ωραίος. Τι λέει ρε φίλε. Ωραία, παπάκι στο Wizbox και στο Wizbox, στο Zbox. Ωραία, έχουμε να δούμε παπάκι. Ή όχι, είχαμε ήδη τελευταία αίρεσης. Όχι, αλλά τουλάχιστον έτσι καλό παπάκι είχαμε όντως καιρό να δούμε. Ωραίος. Bobblehead αυτά, τώρα δεν ξέρω γιατί με το κεφάλι του, έχει, έχει πολλά θεματάκια. Να μου πεις Funko, είσαι το quality control του δεν είναι και το καλύτερο, ενώ το κεφάλι είναι πιο μάτι, ενώ η στολή, το σώμα είναι πιο ελστερό. Δεν ξέρω γιατί, παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ ωραίο παπάκι που καλώς μπήκε στη συλλογή. Πάμε να πιάσουμε και αυτό το μεγάλο, το οποίο φαίνεται για Q-Fig. Ωρε φίλε, όχι, δεν είναι Q-Fig, είναι και αυτό pop και είναι και γαμάτο pop. Τι λέει ρε φίλε, είναι η Princess Leia. Δεν μπορούσα να δείχνω το Chase αυτήν. Ένα παπάκι που δεν το είχα. Η Princess Leia με το Speeder Bike. Εκεί στη μάχη στο Enter. Πρέπει να ήταν αυτό που είχε πάρει το Speeder Bike. Εντάξει, έχει κάποια θεματάκια, αλλά τώρα για μέσα στο Zbox που μας ήρθε, παιδιά, Blind Mine. Έχει τα θεματάκια της, αλλά δεν βαριέσαι. Έχει και το 40 χρόνια αυτοκόλλητο. Το παιδιακό αυτοκόλλητο για τα 40 χρόνια Star Wars. Ναι, ρε φίλε. Αυτό πάει να γίνει μέχρι στιγμής το καλύτερο Zbox που έχουμε δει, να πούμε. Με δυο τούμπανα παπάκια από αγαπημένες θεματολογίες. Με μπλουζάρα επίσης από αγαπημένη θεματολογία. Αυτό θα μπει στο καλύτερο ή σε ένα από τα καλύτερα έστω Zbox που έχουμε δει. Αυτό, εντάξει, πίσω έχει και το λίγο background, ξέρω εγώ, εκεί έτσι από τον Endor και αυτά με τα δέντρα ή κάπως έτσι μάλλον. Αλλά εμάς δεν μας νοιάζει το background, το παπάκι είναι ότι είναι νέρεφ, είναι πανέμορφη. Ένα πάρα πολύ ωραίο παπάκι που το έβλεπα όταν κυκλοφόρησα, αλλά δεν το είχα βάλει στη συλλογή πολύ κακώς. Τώρα θέλω και το τσεϊσάκι της, εννοείται. Κοιτάξτε εδώ που πάρα. Αυτό νομίζω μπαίνει στα Pop Deluxe. Ούτε στα Pop Rides, ούτε στα Movie Moments. Νομίζω μπαίνει στα Pop Deluxe. Αν δεν κάνω λάθος. Αν και θα μπορούσα να μπει και στα Pop Rides. Τι μας γράφει πάνω. Δεν γράφει, όχι σχεδόν Pop Rides. Δεν γράφει Pop Rides και αυτά. Γιατί τα Pop Deluxe συνήθως είναι που είναι μισά. Τι να μπαίνει σε Movie Moments, σε Rides. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω μπαίνει στα Pop Deluxe. Πάρα πολύ ωραίο που πάει και με το Speeder. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο είναι το Speeder. Και αυτή έχει και τσιισάκι. Το τσιισάκι παίζει να είναι ο Luke.
Δεν θυμάμαι. Πες. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εξαιρετική δουλειά από τη Funko. Ένα πολύ ωραίο κουπάκι. Ζιμποξάρα, εντάξει. Ζιμποξάρα. Και μπορεί να την είτε γιατί είναι Star Wars, αλλά αυτή είναι και η γαμάτη να την έχεις κάπου και εκτός κουτιού. Άντε να τη βάζεις έτσι, να γυρίσεις λίγο το κεφάλι της, ξέρω εγώ, για να... γιατί από εδώ γράφει Star Wars. Δυο ποπάρες. Μπράβο, μπράβο. Δυο ποπάρες για τη συλλογή που σίγουρα κάποια στιγμή θα τα πόσα κι εγώ. Και τι άλλο έχουμε, πιάνουμε κάτι σε... τι είναι αυτό, ρε, χαρτί, κουτί. Α, πια ένα αντικείμενο που έχουμε ξαναδεί τελευταία σε My Geek Box. Ωραίο μεν, αλλά εντάξει και το στείλω ανέζει γιατί δεν χωράει και πριν το πιάσα λέω τι είναι αυτό με τα... ξέρω εγώ αυτά, ναι. Από την Παλαντόμων ένα αντικείμενο που έχουμε ξαναδεί τελευταία και πρέπει να ήταν σε My Geek Box, νομίζω. Εκείνο το προηγούμενο My Geek Box, ναι. Ωραίο αντικείμενο όμως, Skull Glass όπως το λέει Call of Duty και αυτά. Ωραίο αντικείμενο, αλλά είναι αυτό ότι αν είσαι συνδρομητής και στα δύο κουτιά πολλές φορές το κάνουν. Και εντάξει τώρα η ίδια warehouse είναι τα ίδια αντικείμενα, θέλουν να ξεφορτωθούν. Το κάνουν πάρα πολλές φορές και βάζουν ακριβώς τα ίδια αντικείμενα. Και αυτό είναι το λίγο αρνητικό με αυτούς. Δηλαδή, αν για κάποιο τέτοιο θα είχαμε αφήσουμε αρνητικό feedback, ένα βασικό θα ήταν αυτό. Πέρα από άλλες γκάφες που κάνουν, δεν στέλνουν κουτιά, αργούν να τα στείλουν, έρχονται χτυπημένα, έρχονται ξέρω εγώ, έχουν θεματάκια. Λοιπόν, για να δούμε, έχει τίποτα άλλο. Όχι, δεν έχει τίποτα άλλο. Λίγα αντικείμενα, γενικά λίγα. Εντάξει, τέσσερα αντικείμενα να μου πει είναι, αλλά πολύ ωραία. Ειδικά τα δύο ποπάκια και η μπλούζα, μπλουζάρα και η μπλούζα. License παίζει να έχει και αυτή ένα αλφα κόστος, γιατί έχει και στάμπα πολύ ωραία. Δεν έχει μια πλήκα και στάμπα, έχει και πολύ γαμάτη στάμπα. Στην εκτίμηση τώρα, αυτή η κούπα κάνα 15, μπορεί και παραπάνω από 15, γιατί είναι τούμπανη κούπα της Παλαντών, Call of Duty License εννοείται και έχει τη δουλειά της και πέρα από την βαριά κούπα είναι και 3D αυτό, έτσι Skull Glass, που κάτι είναι αυτό το Skull, δεν ξέρω κάποια μάσκα ή κάτι που φορούσαν εκεί στο Call of Duty, κάτι τέτοιο. Μετά τα ποπάκια, ένα απλό ποπάκι κάπου στα 15 ευρώ για τη Μέση Ελλάδα, μιλάμε στο περίπου, κάπου στα 15 ευρώ περίπου εκεί, 5 κάτω, 5 πάνω. Και το ποπάκι τώρα αυτό εδώ, το οποίο αυτό στο περίπου κάνει 25. Περίπου εκεί νομίζω ήταν αυτή και αυτή είχε και τσεϊσάκι. Κάπου στο 30, περίπου παίζει να παίζει κάπου εκεί αυτό το ποπάκι. Και μετά η μπλούζα, εντάξει, μπλούζα, μπλουζάρα κάπου στο 20, γιατί είναι license μπλουζάκι Jurassic Park, Jurassic World. Μάλλον μπορείτε να βρείτε κάπου στο 20, μπορεί και λίγο παραπάνω να βρίσκα μια τέτοια μπλούζα εδώ στην Ελλάδα. Ένα πολύ ωραίο κουτί, ένα από τα καλύτερα Z-Box που έχουμε δει σίγουρα, για να μην σας πω το καλύτερο κουτί. Μπορεί να το βαφτίσουμε το καλύτερο Z-Box. Αυτά. Λίγο και σπιδάκια μου, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε όλη η φάση. Εντάξει, άργησε το κουτί, αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ που λέμε ήρθε πολύ ωραίο κουτί με πολύ ωραία αντικείμενα. Και η μπλούζα αυτή σίγουρα θα τιμηθεί τώρα το καλοκαίρι. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και κυρίως βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.